Γεια σας! Σήμερα θα κάνω ένα βίντεο με ιαπωνικά. Ανυπομονούσα γιατί ήθελα πάρα πολύ να ανοίξω αυτό το κουτί και είναι το Wowbox, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι από την εταιρεία Mong Mong και είναι πραγματικά wow. Έχω ξανακάνει ένα βίντεο με το Wowbox, θα σας το έχω εδώ πέρα. Το συγκεκριμένο κουτί που είχα πάρει τότε ήταν με τα διάφορα, με διάφορα περίεργα. Αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικό κουτί, θα είναι το Kawaii and Cute. Σας είχα μιλήσει σε εκείνο το βίντεο για το συγκεκριμένο κουτάκι και πάμε να το δούμε. Το Kawaii and Beauty κουτί έχει πιο κοριτσίστικες συσκευασίες, πιο γλυκούλικα πραγματάκια, πιο cute κτλ. Έχει φυσικά και το φυλάδιο που μας λέει όλα τα προϊόντα που έχει μέσα και έχει και εδώ πέρα διάφορες πληροφορίες για το καθένα. Στο συγκεκριμένο χαρτί λέει πόσες θερμίδες, τι περιέχει μέσα το κάθε προϊόν και τέτοια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πολλές από εσάς μου έχετε πει ότι φοβάστε να πάρετε ιαπωνικά γιατί δεν ξέρετε τι έχουν μέσα. Και εδώ πέρα λέει αναλυτικά τα συστατικά του κάθε προϊόντος και πόσες θερμίδες έχει και αυτά και είναι τέλειο αυτό, πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ σε όσοι προσέχουν κτλ. Και εδώ πέρα κλασικά μας λέει τι έχει μέσα και επίσης έχει μία προσφορά στο Instagram που λέει ότι άμα κάνεις hashtag με το Wowbox κερδίζεις κάποια δώρα κτλ. Εγώ σε αυτό το σημείο να σας πω ότι υπάρχει εκπτωτικός κωδικός κάτω στην περιγραφή, έχω ένα κουπόνι μείον 10% για σας, αν σε περίπτωση θέλετε να πάρετε το κουτάκι να έχετε κάποια έκπτωση. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο λοιπόν που πιστεύω ότι είναι αλμυρό, γιατί θέλω να ξεκινάω από τα αλμυρά και να πηγαίνω μετά στα γλυκά. Είναι εδώ πέρα αυτό που έχει πράσινο φασολάκι απ' έξω και πατάτα. Η αλήθεια είναι πως με αγχώνει λίγο. Λέει ότι είναι κινέζικο λότους, ξέρω εγώ, γιαμ γιαμ πραγματάκι και αυτά. Είναι πάρα πολύ υγιεινό και είναι ό,τι πρέπει για σνακ. Στην ουσία είναι chips λαχανικών λέει. Οπότε, okay, πιστεύω θα μου αρέσει γιατί μου αρέσουν γενικά τα λαχανικά, δεν έχω θέμα. Μυρίζουν σαν σούπα λαχανικών. Αλλά κοιτάξτε την ψευτιά, εγώ έχω να το λέω πραγματικά, κοιτάξτε πόσα λίγα έχει μέσα. Είναι απειροελάχιστα τα συγκεκριμένα που έχει μέσα, θα πάρω ένα πράσινο και ένα που προθέτω το άλλο είναι πατάτα και θα δούμε πώς είναι. Αυτό το πραγματάκι είναι τέλειο, φανταστικό. Και πραγματικά αν γνωρίζετε πού μπορώ να βρω chips με λαχανικά, πείτε μου γιατί λατρεύω και μ' αρέσει. Τρελάθηκα τώρα αυτή τη στιγμή, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα του βάλω ένα 10 χαλαρά με κλειστά μάτια, ό,τι καλύτερο. Πάμε στο επόμενο που είναι κάτι ενδιάμεσο με γλυκού και αλμυρού. Νομίζω το έχω ξαναδοκιμάσει. Είναι γαριδάκια με καραμέλα. Ναι, είναι caramel corn και έχει και γεύση γάλακτος μέσα. Εντάξει, είναι κάτι ενδιάμεσο αυτά. Μυρίζουν πάρα πολύ έντονα καραμέλα, σαν καβουρδισμένη καραμέλα μπορώ να πω. Είναι έτσι, πραγματικά σαν γαριδάκια. Είναι πάρα πολύ νόστιμα, πάρα πολύ γλυκά. Που μου άρεσε και αυτό πάρα πολύ, θα πάρει ένα 9. Και θα πάω σε αυτό εδώ πέρα, το οποίο έχει μια πάρα πολύ γλυκιά κινεζούλα πάνω του. Και αυτό που δείχνει πάνω στη συσκευασία μοιάζει λίγο με Maltesers, αλλά λέει ότι είναι ένα μαλακό candy, το οποίο είναι και γλυκό και ξινό. Και είναι πάρα πολύ γνωστό στην Ιαπωνία. Για να δούμε τι θα δούμε. Είναι μια μπαλίτσα ροζ, αυτή εδώ πέρα. Εντάξει. Oh my god. Παιδιά. Έχει γεύση μάσκας προσώπου. Πραγματικά έχω βάλει μάσκα προσώπου η οποία έχει ακριβώς το ίδιο άρωμα με αυτό το πράγμα που νιώθω. Χάλια, 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 χάλια. Αυτό θα πάει στην άκρη για να βάλω την αδελφή μου να το δοκιμάσει. Γιατί σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, το έχουμε καθιερώσει και θα ανεβαίνουν βίντεο με ό,τι δεν μου αρέσει να τα βάζω στην αδελφή μου να το δοκιμάζει για να βλέπουμε τις αντιδράσεις της. Το ξέρω, είμαι κακιά,
Αλλά θα σας έχω εδώ πέρα το βίντεο που είχαμε κάνει, σας άρεσε πάρα πολύ και μας άρεσε πάρα πολύ, το διασκεδάσαμε. Η αδελφή μου μπορώ να πω ότι είναι λίγο μαζόχα και θέλει να συνεχίζει να δοκιμάζει περίεργα ιαπωνικά, οπότε γιατί εγώ να της πω όχι. Τα βάζουμε στην άκρη και θα δούμε την αντίδρασή της σε επόμενα βίντεο. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ πέρα που από ό,τι φαντάζομαι είναι ζελεδάκι, λέγεται Mogi Mogi Fruit Gummy. Έχει μέσα σόδα, πεπόνι, και διάφορα άλλα φρούτα. Δεν μ' αρέσει το πεπόνι, δεν μ' αρέσει η σόδα, άρα κάτι μου λέει ότι αυτό δεν θα μου αρέσει γενικότερα. Αλλά έχει πάρα πολύ γλυκούλα συσκευασία. Είναι ένα δεντράκι, αν μπορείτε να το δείτε, με σταφυλάκια πάνω. Έχει πλάκα το κόνσεπτ. Θα πάω από εδώ, θα πάω από κάτω να πάρω, για να έχει μέσα φράουλα ή κάτι άλλο εκτός από λεμόνι, γιατί βλέπω και ένα κίτρινο που φαντάζομαι λεμόνι, δεν ξέρω. Πήρα ένα σταφυλάκι, για να δούμε. Πάρα πολύ έντονη γεύση, σαν μπαμπαλού, αλλά να το καταπίνεις. Και έχει και πάρα πολύ έντονη γεύση σόδας. Θα πάει και αυτό στην άκρη για την καλή μου αδελφούλα. Σούφεξε αδελφή. Μετά έχουμε DIY, αυτό εδώ πέρα πάρα πολύ γλυκούλι. Έχετε βαρεθεί να με ακούτε, να σας υπόσχομαι ότι κάποια στιγμή θα δείτε DIY, όμως θα δείτε μέσα στο Μάιο DIY, σας το υπόσχομαι, μέσα στο Μάιο θα έχουμε ένα τουλάχιστον βίντεο με DIY. Αυτή είναι η υπόσχεσή μου, τέλος. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι κάτι φανταστικό, φαντάζομαι. Θέλω να πιστεύω, θέλω να είναι κάτι φανταστικό, γιατί είναι ένα drink, ένα ποτό που έχει μέσα γεύση πόκι. Δεν το έχω δει πουθενά, δεν το έχω δει σε κανένα κουτί, ενθουσιάστηκα όταν το είδα, πραγματικά τρελάθηκα, το έβαλα κατευθείαν στο ψυγείο για να είναι παγωμένο, για να το απολαύσω όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Πραγματικά, από ό,τι είδα και από ό,τι διάβασα, μπορείς να το συνδυάσεις με άλλα drinks, να κάνεις μίξ, ξέρω εγώ, και αυτά, ή να το πεις μόνο του. Να δούμε πώς λέγεται. Λέγεται Gogo no Kocha Tea Yogurt. Έχει γιαούρτι μέσα και έχει γεύση τσαγιού. Αχ, παιδιά, έχω ανατριχιάσει τώρα. Πιστεύω θα είναι τέλειο. Λοιπόν, πάρε, λέει, ένα διάλειμμα, ξέρω εγώ, από το απόγευμά σου και απόλαυσε αυτό το τσάι και μπλα μπλα μπλα. Τρελαίνομαι μόνο στην ιδέα. Ναι, οκ, για να δούμε. Μυρίζει αρκετά έντονα γάλα, όχι τόσο καλό γάλα, πραγματικά. Θέλω να δω λίγο την ημερομηνία λήξης. Δεν έχει ημερομηνία λήξης. Όχι, έχει. Έχει τον 11ο του 16, οπότε okay, είναι εντάξει, γιατί μου μύρισε λίγο γάλα περίεργο. Πάμε να δούμε τι γεύση έχει. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις. Πλάκα κάνεις, πλάκα κάνεις. Παιδιά, είναι τέλειο. Είναι... δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε εδώ κάτω. Έχει ένα γλυκό με λεμόνι. Πώς είναι η τάρτα λεμονιού, μία πάστα λεμονιού, ένα γλυκό με λεμόνι, πραγματικά αυτή τη γεύση έχει. Είναι υπερβολικά γλυκό, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι υπερβολικά γλυκό, αλλά απίστευτο, απίστευτο όμως, η γεύση του είναι απίστευτη. Θα πάρει ένα 8, γιατί πιστεύω ότι θα με λιγώσει, άμα το πιω όλο θα λιγωθώ, οπότε θέλει σιγά σιγά, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό, παιδιά, δεν υπάρχει. Και πριν πάνω στη δυσαρέσκειά μου, μάλλον ξέχασα να βάλω βαθμολογία σε αυτά τα δύο. Αυτό πιστεύω. Λοιπόν, βαθμολογία γι' αυτό εδώ πέρα θα πάρει ένα 3. Και πολύ του βάζω, πραγματικά. Και αυτό εδώ πέρα θα πάρει ένα 4. Αλλά είναι χάλια και τα δύο. Και μετά στο καπάκι έχουμε πόκι. Ακριβώς την ίδια γεύση με το ποτό έχουμε και πόκι. Λοιπόν, εντάξει, είμαι ενθουσιασμένη αυτή τη στιγμή. Έχω χυστεί από τη χαρά μου που λέμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αλλά είναι με λεμόνι. Η αλήθεια είναι πως εγώ έχω ένα θεματάκι με τα λεμόνια. Δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Στα φαγητά τα αλμυρά μου αρέσουν. Όταν συνδυάζουμε το λεμόνι με γλυκό, δεν τρελαίνομαι. Αλλά θέλω να το δοκιμάσω, θα το τολμήσω. Η συσκευασία του είναι απίστευτη, πανέμορφη.
Και για να δούμε, ρε παιδί μου, έχει δύο σακουλάκια, όχι, έχει τρία σακουλάκια μέσα και είναι αρκετά χοντρά πόκι, ρε παιδί μου, πάρα πολύ έντονα, δεν ξέρω, πρώτη φορά βλέπω τόσο χοντρά. Έχει πολλή ποσότητα πάνω του και είναι και κοντούλικα, δεν είναι σαν τα άλλα που είναι μεγάλα. Για να δούμε. Είναι σαν να τρώω cheesecake λεμόνι. Είναι φανταστική η γεύση του, είναι ακριβώς όπως το ποτό. Δεν υπάρχει, παιδιά, και το δόντι μου βουλιάζει μέσα στη σοκολάτα. Την επικάλυψη αυτή που έχει είναι απίστευτο. Θα του βάλω ένα 9. Είναι τέλειο. Καλά, εντάξει, έχω τρελαθεί αυτή τη στιγμή. Έχω πορωθεί, δεν υπάρχει. Έχει αυτό εδώ το πράγμα μέσα που μόνο που το βλέπεις φαντάζεσαι ότι θα είναι το πιο τέλειο πράγμα που έχεις φάει ποτέ. Και αυτό πιστεύω ότι θα είναι. Είναι το Sakusaku Strawberry Apollo. Είναι ένα μεγάλο, λέει, κουτί που έχει μέσα αυτά τα σοκολατάκια με φράουλα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, παιδιά. Το wow box είναι wow. Wow, δεν υπάρχει. Μόνο δύο πραγματάκια δεν μου άρεσαν. Για να δούμε αυτό. Το ανοίγεις και έχει μέσα μεμονωμένες συσκευασίες, σακουλάκια. Έχει φραουλίτσες πάνω, εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι τρελή άπονη, δεν υπάρχει. Και το σοκολατάκι είναι μέσα στην τρέλα. Είναι πανέμορφο. Μυρίζει φράουλα, παιδιά, εντάξει, θα είναι θεϊκό. Εντάξει, δεν υπάρχει. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι θεϊκό. Θα πάρει 10. Τρελαίνομαι για φράουλα, τρελαίνομαι για σοκολάτα και αυτός ο συνδυασμός είναι λες και τρως το πιο τέλειο παγωτό φράουλα με σοκολάτα, παιδιά. Και μου έχουν μείνει αυτά εδώ πέρα τα δύο και δεν ξέρω αν είναι τσίχλες, γι' αυτό τα άφησα στο τέλος. Θα δοκιμάσω πρώτα αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το Milky. Είχα ξαναφάει τέτοιο, νομίζω ότι είναι καραμέλες αν δεν κάνω λάθος. Έρχονται έτσι, είναι καραμελίτσες. Και λέει εδώ πέρα ότι είναι το Ultraman Milky. Και είναι ένα κλασικό, λέει, candy της Ιαπωνίας, που έχει διάφορους σούπερ ήρωες πάνω. Αυτή εδώ πέρα είναι σούπερ ήρωες, okay. Και έχει γεύση γιαουρτιού. Για να δούμε. Άμα είναι καραμέλα τώρα δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα το δαγκώσω λογικά. Είναι καραμέλα και πρέπει να γλύφω πάρα πολύ ώρα για να τελειώσει, οπότε την άφησα. Κατάλαβα πάνω κάτω τη γεύση της. Έχει γεύση λεμονιού με λίγο ποτό μέσα. Γιαούρτι δεν βρήκα πουθενά, ούτε γάλα βρήκα πουθενά. Δεν τρελάθηκα, δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Θα πάρει ένα 5. Και θα πάει και αυτό στην άκρη για να το δοκιμάσει η αδελφή μου. Τέλεια. Και πάμε στο τελευταίο που είναι με τον Pikachu, γιατί ένα ιαπωνικό κουτί χωρίς Pokemon μέσα δεν γίνεται, πραγματικά δεν ξέρω τι παίζει τη φάση. Και στις οδηγίες λέει ότι κόβεις αυτό εδώ πέρα, έχεις τα μάτια του Pikachu και τα βλέπεις 3D, τα βλέπεις μπλε και κόκκινα. Όντως ισχύει, παιδιά, το βλέπω αυτή τη στιγμή, βλέπω την κάμερά μου μπλε και κόκκινη. Τέλεια. Και παίρνεις, λέει, τη συσκευασία και κοιτάς με τα γυαλιά να δεις ότι είναι 3D. Και όντως εγώ αυτή τη στιγμή το βλέπω 3D. Εσείς σίγουρα δεν μπορείτε να το δείτε. Με βλέπετε κόκκινη. Είναι αυτό εδώ πέρα, θα δοκιμάσω τώρα να δούμε τι παίζει. Μάλλον καραμέλα θα είναι ή τσίχλα. Αχ ναι, είναι καραμέλα λεμόνι. Το αγαπημένο μου. Είναι μια κλασική καραμελίτσα λεμονάκι. Εντάξει, μια χαρά. Σε όσους αρέσουν οι καραμέλες λεμόνι θα αρέσει σίγουρα. Εγώ θα του βάλω ένα 6 γιατί δεν μου αρέσουν οι καραμέλες λεμόνι. Αλλά κατά τα άλλα είναι καλή. Αυτό εδώ πέρα ήταν το κουτάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε, να το ευχαριστηθήκατε. Πηγαίνετε να τσιμπήσετε κι εσείς κάτι. Σας καταλαβαίνω τώρα αυτή τη στιγμή. Μην ξεχνάτε να μου ακολουθείτε στα social media. Ειδικά στο Snapchat, παιδιά, γίνεται χαμός. Βλέπετε τα πάντα όλα πριν το YouTube, πριν το Facebook, πριν από όλα. Βλέπετε την καθημερινότητά μου. Βλέπετε ποια πραγματικά είναι η Μαρία. Οπότε ακολουθήστε με στο Snapchat. Και μην ξεχνάτε ότι ανεβαίνει κάθε Τετάρτη beauty video και κάθε Σάββατο κάτι άσχετο σαν αυτό εδώ πέρα. Αυτά, πατήστε και ένα like, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Μουά! Γεια σας!